Πάμε όμως στις κρίσιμες υποδομές που, όπως είπα, έχουμε πολύ ιδιωτικό τομέα μέσα, βλέπουμε πολλά ransomware. Άρα δηλαδή υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Ωραία. Αυτό μου δίνει και ωραία πάση για να πάω εδώ στον κύριο Χατζηδάκη, στον Τάσο, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει, τουλάχιστον αυτό που αισθάνομαι εγώ και βλέπω κάποια νούμερα, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση των επιθέσεων και του ransomware στις επιχειρήσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω να μας πεις γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις κυβερνοαπειλές και γιατί το cyber insurance, όπως το λέτε. Δηλαδή, μπορεί κάποιος όταν είδε το όνομά σου απάνω να πει γιατί τον έχετε τον κύριο απάνω. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα, έτσι δεν είναι? Αυτό το θέλω λίγο. Καλησπέρα κύριε Μάλα, καλησπέρα Δημήτρη. Να σας πω, προφανώς και για τους ιδιώτες και για τις επιχειρήσεις, όπως και για τις κυβερνήσεις, το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων είναι αυξανόμενο και τους αυξάνει ιδιαίτερο το ενδιαφέρον. Προσωπικά ασχολήθηκα με το θέμα πριν από περίπου 10 χρόνια, όταν έλαβα ένα email από τον βασιλιά κάποιας αφρικανικής χώρας που ήθελε να μου δώσει 20 εκατομμύρια δολάρια γιατί ήταν άρρωστος. Και τα πήρε. Αυτά τα χρήματα δεν τα πήρα μέχρι σήμερα, αλλά μου κίνησε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ λίγο με το αντικείμενο. Κυβερνοεπίθεση, έτσι, μπορεί να έχει πάρα πολλές μορφές. Κυβερνοεπίθεση είναι όταν ξέρουμε μεγάλες εταιρείες ότι έχουν data breach, όπως ας πούμε η Facebook, η Marriott, η Alibaba και τέτοιοι κολοσσοί. Κυβερνοεπίθεση είναι όταν βλέπουμε το Facebook account ενός φίλου να έχει χακαριστεί και να μας έρχονται μηνύματα ότι να παίξουμε Forex ή να παίξουμε σε πλατφόρμες επενδύσεις. Κυβερνοεπίθεση είναι ένας blogger που βλέπουμε ότι έχει χακαριστεί το account του, όπου το account του παρεμπιπτόντως είναι και ένα μέσο βιοπορισμού για έναν άνθρωπο που έχει ένα μεγάλο κοινό. Και κυβερνοεπίθεση μπορεί να είναι και διάφορα spam emails τα οποία πηγαίνουν σε διάφορους ανθρώπους καθημερινά. Κάποιος από αυτούς μπορεί να είναι ο διευθυντής λογιστηρίου μιας εταιρείας. Οι hackers στοχεύουν βεβαίως στην ποσότητα, έτσι, δεν στοχεύουν στην ποιότητα. Θα στείλουν εκατοντάδες χιλιάδες email καθημερινά, τα οποία ξέρουν ότι ένα 5% των ανθρώπων, 6%, θα ανοίξει αυτά τα email και θα μπορούν να εγκαταστήσουν ένα malware, θα μπορούν να κλέψουν δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία κλέβουν οι hackers, αν είναι πατέντες, αν είναι εμπορικές συμφωνίες, αν είναι πελατολόγια εταιριών, έτσι καταλαβαίνετε από πού μπορεί να ξεκινήσει μια ζημιά να είναι αρκετά σημαντική για μια εταιρεία. Τώρα, όταν μια εταιρεία χακαριστεί, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει αρκετές φορές. Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία, κάποια συγκεκριμένα βήματα. Αρχικά θα δει σε έναν ή σε περισσότερους υπολογιστές μια μαύρη οθόνη με πράσινα γράμματα και ένα χρονόμετρο που θα μετράει αντίστροφα και θα ζητάνε κάποια λίτρα, ας πούμε 500.000 ευρώ. Ας πούμε λοιπόν ότι η εταιρεία και έχει τα χρήματα και θέλει και να πληρώσει. Τα χρήματα αυτά τα ζητάνε σε bitcoin. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που έχουν 500.000 ευρώ σε bitcoin για μια βροχερή μέρα στην άκρη. Οπότε πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αυτά τα λεφτά να μετατραπούν σε bitcoin για να μπορέσει η εταιρεία να πληρώσει. Ένα δεύτερο θέμα είναι, ωραία, μπήκαν οι hackers, τι data έχουν κατεβάσει, έχουν πάρει στοιχεία πελατών, έχουν πάρει από το α ως το ε, έχουν πάρει από το α ως το ω, γιατί πρέπει και να ενημερωθούν οι πελάτες ότι τα στοιχεία τους έχουν GDPR, πρέπει να ενημερωθούν οι πελάτες ότι τα στοιχεία τους έχουν γίνει leaked, αλλά πρέπει να ενημερωθεί και η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εγώ να σας πω επίσης ότι χειριστήκαμε μια περίπτωση, έτσι να σας δώσω ένα παράδειγμα, μιας εταιρείας όπου η ζημιά ξεπέρασε τις 800.000 ευρώ, που ήταν κλειδωμένη κεντρικά, το e-shop ήταν κάτω για 2 μήνες και σε όλα τα retail καταστήματα της αλυσίδας δεν μπορούσαν να κόψουν αποδείξεις στους πελάτες, κόβανε χειρόγραφες αποδείξεις για ένα δίμηνο. Τι δεν πληρώσανε? Πληρώσαν στο τέλος. Μετά από 2 μήνες. Μετά από 2 μήνες πέρασε ένα χρονικό διάστημα. Χακαριστήκαμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα τι κάνουμε? Πετάμε τους υπολογιστές και παίρνουμε καινούριους? Τους κάνουμε ένα format και τους κρατάμε? Πρέπει να πάρουμε έναν εξειδικευμένο σύμβουλο που ασχολείται με το IT audit να μας πει σε πόσους υπολογιστές έχουν μπει και τι μας προτείνουν να κάνουμε για να είναι μελλοντικά η εταιρεία ασφαλής. Έτσι και να θυμόμαστε βέβαια και το εξής. Υπάρχει διακοπή εργασιών. Όπως όταν ένα εργοστάσιο καεί την επόμενη μέρα δεν δουλεύει, έτσι και όταν μια εταιρεία χακαριστεί την επόμενη μέρα δεν δουλεύει. Η διαφορά με το εργοστάσιο είναι ότι όταν
ακούμε ότι μια επιχείρηση έπαθε μια φυσική καταστροφή, συνήθως νιώθουμε συμπάθεια και αγοράζουμε και τα προϊόντα της για να την υποστηρίξουμε. Όταν όμως ακούσουμε ότι μας κλέψανε τα δεδομένα της πιστωτικής μας κάρτας, δεν αισθανόμαστε ασφάλεια. Συνήθως δεν νιώθουμε την ίδια συμπάθεια. Και... Γελάει δίπλα σου ο Νίκος, γιατί είπε πιστωτική κάρτα και του έχει δώσει εξαιρετική πάσα για να μιλήσει τώρα. Πρόσεξε αυτό. Κατακλείδη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε 7 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή γίνεται μια κυβερνοεπίθεση παγκοσμίως και αφορά μικρές, μεσαίες, μεγάλες εταιρείες, αφορά τους φίλους μας. Χρειάζεται ένα crisis response και ένα cyber insurance ασφαλιστήριο. Αυτό που δίνει σε μια επιχείρηση είναι μια ασφάλεια. Ομάδα επαγγελματιών οι οποίοι θα βοηθήσουν από το IT audit, από το legal κομμάτι, από το PR κομμάτι, από το κομμάτι να επανέλθει στο σημείο που ήταν. Συν βεβαίως την πληρωμή των λύτρων. Θα επανέλθουμε. Είναι ένα πολυδιάστατο γεγονός πάντα ένα cyber attack, οπότε εμείς προσπαθούμε με επαγγελματισμό και με αντιμετωπίζοντας όλες τις διαστάσεις, έτσι να υποστηρίξουμε μια εταιρεία. Οπότε υπάρχει το pre-event και το after-event. Στο pre-event η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή το training του προσωπικού πρέπει όλοι να εκπαιδευόμαστε ίδια, αλλά και να εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους. Άρα εσείς εμπλέκεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης περισσότερο, γιατί και της πρόληψης είναι κάτι που κάνουν εταιρείες σαν την Κίτριλ. Βεβαίως, σε συνεργασία με εταιρείες. Δεν την κάνουμε ίδια, αλλά προτρέπουμε τους πελάτες μας. Ναι, μίλησε. Προτρέπουμε τους πελάτες μας να εκπαιδεύονται και συνεργαζόμαστε με εταιρείες όπου τους ζητούμε να εκπαιδευτούν πριν να ασφαλιστούν. Κάνουμε penetration test σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες τους πελάτες μας και μετά τη ζημιά. Τους βοηθάμε να διαπραγματευτούν τα λίτρα με εταιρείες που εξειδικεύονται στη διαπραγμάτευση των λίτρων. Τους καλύπτουμε τα νομικά έξοδα και τα έξοδα δημοσίων σχέσεων. Και βεβαίως έτσι έχουμε μια ομάδα επαγγελματιών η οποία είναι εξειδικευμένη στο πώς χειρίζεται ένα cyber attack για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Πολύ σημαντικό αυτό.